So honored to be in Greece and Saloniki. The contents of the conference is around healthcare. And what a great moment to have this conversation among companies like Cisco, institutions, government leaders. And this is the right moment. Powered by artificial intelligence, there is the opportunity to discuss together how we can transform the healthcare sector. The power of data, the way we can change the sector, is part of the conversation of today. We, Cisco, we have the technology, the knowledge of several great processes and projects that we have done around the world, and honored to be here and to give our contribution to the amazing country of Greece. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με τη Cisco, έγινε ένα πολύ σημαντικό συνέδριο για την ψηφιακή υγεία. Είμαι πολύ υπερήφανος που και η Cisco αναγνώρισε και δημόσια ότι η Ελλάδα στην ψηφιακή υγεία είναι πια μία από τις πιο προηγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, σε ένα χρόνο από σήμερα, η Ελλάδα είναι πραγματικά μία από τις πιο εξελιγμένες χώρες στην ψηφιακή υγεία σε όλη την Ευρώπη. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να μας δώσουν δυνατότητες άσκησης πολιτικής αλλά και παροχής ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στους πολίτες μας με τρόπο που στο παρελθόν δεν μπορούσαμε καν να φανταστούμε. Και δουλεύουμε σκληρά για να το πετύχουμε. Κύριε Υπουργέ, αναφερθήκατε στο τι προχωρήσατε κατά τη θητεία σας στο Υπουργείο Υγείας. Επειδή επίκειται και ο ανασχηματισμός, ποιες είναι οι σκέψεις σας? Ποτέ στην πολιτική μου ζωή μέχρι σήμερα δεν έχω δουλέψει σκεπτόμενους ανασχηματισμούς. Η ανασχηματισμή είναι η δουλειά του Πρωθυπουργού. Η δουλειά των υπουργών, είναι να λύνουν τα προβλήματα που τους έχουν ανατεθεί. Επίσης, οι υπουργοί δεν διαλέγουν υπουργεία. Αυτή είναι η δουλειά του Πρωθυπουργού. Ο ελληνικός φάκελος προχωράει πάρα πολύ καλά στην συνεργασία με την ΙΔΙΚΑ. Σε ένα χρόνο από σήμερα θα είναι πλήρως παραδοτέο έργο, που σημαίνει ότι μέσα από το κινητό μας τηλέφωνο και την σχετική ψηφιακή υπηρεσία του MyHealth θα έχουμε πρόσβαση εμείς και όποιον εμείς θέλουμε, γιατρό κτλ., σε ό,τι εξετάσεις έχουμε κάνει, σε όλη μας τη ζωή και ό,τι ασθένεια έχουμε πέρασει όλη μας τη ζωή. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στους γιατρούς να έχουν άμεση εικόνα της κλινικής μας κατάστασης. Φανταστείτε, παραδείγματος χάρη, σε μια περίπτωση έκταξης αλλού σε ένα νοσοκομείο που θα μπορούν οι γιατροί να ξέρουν αμέσως από την πάση. Να γλιτώνουν χρόνο, να γλιτώνεις φάρμακα που θα πάρεις, να γλιτώνεις κρίσιμα λεπτά για την υγεία σου. Και για την πρόσβαση των τουριστών στην υγεία μέσα. Ήδη ετοιμάζουμε μέσω της ΙΔΙΚΑ στο e-health, στο e-prescription, δηλαδή στην ψηφιακή διαγράφηση, στην άλλη διαγράφηση, να έχουν πρόσβαση και όλοι οι τουρίστες. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία που σήμερα η Ελλάδα έχει για την ψηφιοποίηση και βέβαια πολλά άλλα έργα υποδομής. Στο κομμάτι των ψηφιοποιήσεων και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τα κρίσιμα ορόσημα και τα δύσκολα ορόσημα έχουν να κάνουν με την ψηφιοποίηση 1,6 δισεκατομμυρίων εγγράφων. Κάθε μέρα λοιπόν, μαζί με την κοινωνία της πληροφορίας και τους άλλους φορείς του Υπουργείου, τρέχουμε προκειμένου να είμαστε συνεπείς σε αυτά τα ορόσημα, έτσι ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ και να αποκτήσουμε πλέον και σε ψηφιακή μορφή. Υπάρχουν καθυστερήσεις. Καθυστερήσεις υπάρχουν πάντα στους διαγωνισμούς στο δημόσιο. Θέλουμε να τηρηθεί απόλυτη νομιμότητα, αλλά παράλληλα και να μην χάσουμε κανένα από τα προγράμματα αυτά. Τρέχουμε λοιπόν πολύ οργανωμένα με τους φορείς του Υπουργείου και τις εταιρείες που κάνουν τις ψηφιοποιήσεις, έτσι ώστε στο τέλος να έχουμε όλα όσα πρέπει με τον τρόπο που πρέπει στους χρόνους που πρέπει. Αυτόνομη πορεία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θετικός, αρνητικός, ενδεχόμενη συνεχώνευση με Υπουργείο Εσωτερικών Υπαιτίας. Αυτά είναι θέματα του Πρωθυπουργού. Εμείς συνεχίζουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε. Στο Υπουργείο συνεχίζουμε όλα αυτά τα οποία ξεκίνησαν το 19, συνεχίζουμε να αποτυπώνουμε ψηφιακά το όραμα του Πρωθυπουργού. Η προτίμησή σας, θα θέλατε να συνεχίσετε το έργο σας στον τομέα που είσαστε? Δεν υπάρχουν. Αυτά είναι καθαρά αρμοδιότητα του Πρωθυπουργού. Να είστε καλά. Σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης, τι πόρους υπολογίζετε ότι μπορείτε να απορροφήσετε για αυτούς τους τομείς της ψηφιακής εκπαίδευσης και στο θέμα της υγείας και μέχρι πότε? Τα έργα τα οποία τρέχει κοινωνία της πληροφορίας συνολικά από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι περίπου 2 δισεκατομμύρια. Κάποια είναι για την υγεία, κάποια είναι για υπόλοιπα έργα, αλλά ξέρετε, δεν είναι τόσο πλέον εύκολο να πεις ότι αυτό δεν είναι στην υγεία. Ακόμα και έργα τα οποία ψηφιοποιούν, για παράδειγμα, άλλα πράγματα της καθημερινότητας του ανθρώπου, συσχετίζονται με την υγεία και με την εξυπηρέτηση του πολίτη. Το πότε είναι ξεκάθαρο, 31 Δεκάτου του 25. Αυτό είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και μέχρι τότε τρέχουμε.